σήμερα δίνεται στην δημοσιότητα η ανοιχτή επιστολή της ομάδας επιστημόνων συνεργατών των εθελοντών εμπειρογνωμόνων του Συλλόγου Τέμπη 2023 σε απάντηση στα όσα ανέφερε για αυτούς προσωπικά και τους συγγενείς ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Τι λέει αυτή η απάντηση, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ? Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως δεν είναι πρέπον για τον ηγέτη ενός δημοκρατικού και ένομου κράτους της Ευρώπης ο ηγέτης του μέσα στο κοινοβούλιο να προσβάλλει τους εμπειρογνώμονες που οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών ανέθεσαν το έργο να βρουν απαντήσεις στο γιατί και πώς πέθαναν οι άνθρωποι τους, 57 τουλάχιστον συμπολίτες μας. Ψάχνουν τις απαντήσεις γιατί αυτές που έδωσαν οι κρατικοί μηχανισμοί και υπηρεσίες δεν ικανοποίησαν, δεν απάντησαν και δεν έπεισαν. Όπως δεν έπεισαν 1,5 εκατομμύριο τουλάχιστον συμπολίτες μας που έβαλαν τις μη σημαντικές τους υπογραφές, σε εισαγωγικά αυτό, κατά εκλεγμένων κυβερνητικών λειτουργών. Σας πληροφορούμε και διαβεβαιώνουμε πως πάρα πολλοί από αυτούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν συστρατευτεί με κάποιες από τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων που προσβάλλατε. Αυτοί είναι καθηγητές, επιστήμονες, επαγγελματίες, ειδικοί σε χώρους με δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και δίκτυα υποστήριξης, γνώστες τεχνολογίας. Κάποιοι από αυτούς έχουν ανεκτήμητης αξίας εμπειρία, γνώση, ατσάλινη απόρθητη ηθική και αρχές. Πολλοί από αυτούς στην τέχνη τους είναι στην κορυφή του κόσμου. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπάνε την Ελλάδα και θέλουν να είναι περήφανοι για τη χώρα που και εσείς υπηρετείτε κατόπιν εντολής των κατοίκων της. Των κατοίκων της που ανησυχούν για το πώς το κράτος και κάποιοι από τους διορισμένους λειτουργούς του δεν λειτουργούν. Συνεχίζουμε προς ενημέρωσή σας ότι αυτές οι ομάδες έχουν βρει τα αίτια. Έχουν βρει τους μηχανισμούς που δημιούργησαν τις αιτίες θανάτου. Έχουν βρει τις αποδείξεις και τώρα ερευνούν όλα τα μικρά τελευταία πλοκάμια της υπηρεσιακής ανεπάρκειας τουλάχιστον. Η έρευνα, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι δυναμική. Εξελίσσεται καθημερινά, μεγαλώνει και μαζεύοντας αδιάσυστα στοιχεία. Η τεχνολογία που έχει συσσωρευτεί πίσω από εθελοντές εμπειρογνώμονες στην Ελλάδα είναι η αιχμή του δόρατος παγκοσμίως. Όλο αυτό γίνεται απολύτως ανιδιοτελώς, με απότερο σκοπό τη δικαίωση αλλά και τη δημιουργία των συνθήκων στην πατρίδα μας που θα είναι εισάξιες τουλάχιστον στις δημοκρατικές εξελιγμένες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, με ανεξάρτητες αρχές που λειτουργούν με βάση την νομοθεσία, δεν επηρεάζονται, ερευνούν, φροντίζουν τους πολίτες, εξελίσσουν τη χώρα και θα κάνουν όλους όσους λένε πως είναι Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού να είναι περήφανοι και να μην χρειάζεται να δικαιολογήσουν αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Θα ήταν καλό λοιπόν να κάνετε κι εσείς αυτό που συμβουλεύετε, να περιμένετε να βγάλει το πόρισμά της η δικαιοσύνη, οι πραγματογνώμονες διορισμένοι και η επιπληρωμή, αλλά και οι πραγματογνώμονες που δουλεύουν αφιλοκερδώς, γιατί σίγουρα στο τέλος κάποιοι θα εκτεθούν. Επίσης σας πληροφορούμε πως η τεχνολογία αλλά και οι δημιουργοί της που στοιχίζονται συνεχώς πίσω από αυτή την έρευνα υπηρετούν κάποιοι από αυτούς και συμβουλεύουν συναδέλφους σας, ισόβαθμού σας εκτός Ελλάδας που μαθαίνουν, βλέπουν και αξιολογούν συμπεριφορές, ικανότητες αλλά και καταστάσεις. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι χώρες έχουν σύνορα, αλλά η πληροφορία, η γνώση και η τεχνολογία δεν έχει και δεν ακολουθεί διαταγές όσο και επιδέξιες κι αν είναι αυτές. Μετά τιμής, κύριε Πρωθυπουργέ, μία από τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων επιστημόνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό Ελλήνων που αναζητούν την Ελλάδα που όλοι μας αξίζουμε. Και ονοείτο, διότι ως φαίνεται αυτοί οι τεχνικοί σύμβουλοι πίσω δεν κάνουν ή είναι αποφασισμένοι.